Σήμερα δεν θα πάμε στο καλύτερο ξενοδοχείο της περιοχής μας. Μιας και είμαστε διακοπές, σκεφτήκαμε να πάμε στην καλύτερη παραλία της περιοχής μας. Καλά κατεβήκαμε, πώς θα ανεβαίνουμε πάλι τώρα με αυτό. Δεν μου απαντάει. Τέλεια. Τι πιο τέλεια από μια πρωινή βολτούλα στη θάλασσα, Hey you, hey me, it is you, not me. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζουμε όλοι καλά. Σήμερα, όπως είδες και από κάτω στον τίτλο, δεν θα πάμε στο καλύτερο ξενοδοχείο της περιοχής μας. Δεν θα πάμε στο χειρότερο ξενοδοχείο της περιοχής μας. Για την ακρίβεια, σκεφτήκαμε λίγο να το πάμε αλλού το challenge. Και μιας και είμαστε διακοπές, σκεφτήκαμε να πάμε στην καλύτερη παραλία της περιοχής μας. Πιο φημισμένη περιοχή της περιοχής μας. Συγκεκριμένα. Είναι πρωί. Την καλύτερη παραλία έχει περιοχή. Περιοχή είναι. Ναι, λες, θα πάμε στην καλύτερη περιοχή της περιοχής μας. Του περιοχή η περιοχή μας. Παιδιά, μην παρεξηγείτε, είναι 7 η ώρα το πρωί, μόλις έχουμε ξυπνήσει. Κοιμηθήκαμε μόνο πόσες ώρες, 3 ώρες. 3 ώρες, γιατί ήμασταν χθες βόλτα στα Χανιά και γυρίσαμε αργά. Οπότε ναι, δικαιολογούμε. Παρ' όλα αυτά, θα πάμε στην καλύτερη παραλία της Κρήτης, της περιοχής εδώ πέρα στα Χανιά. Πρέπει να φύγουμε, γιατί θέλουμε περίπου 2 ώρες για να φτάσουμε από εδώ που είμαστε. Οπότε. Αλλά δύσκολη διαδρομή. Την πάρουμε με τα πόδια όλη τη διαδρομή. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, θέλω να κρατήσουμε και λίγο ενέργεια να είμαστε έτοιμοι. Εσύ είσαι έτοιμο. Πάρε popcorn, πάρε αναψυκτικό, πάρε κάτι δροσιστικό να πιεις. Μην ξεχάσεις όμως, αφού πάρεις το popcorn και το αναψυκτικό σου, να κάνεις και ένα subscribe εδώ πέρα στο κανάλι. Γιατί με βάζουμε αρκετά τέτοια βιντεάκια. Έχουμε κάνει το challenge και με ξενοδοχείο. Επίσης, έχω να πω να μας ακολουθείς και στο Instagram. Γιατί τώρα αυτό το βίντεο θα το βλέπεις μια εβδομάδα αφού έχουμε πάει Κρήτη. Οπότε είναι κρίμα να χάνεις τα νέα μας, τι ακριβώς γίνεται. Οπότε ακολούθησέ μας και εδώ πέρα στο Instagram και τους δυο. Και ξεκινάμε το βιντεάκι. Πάμε να δούμε γιατί αυτή η παραλία είναι η καλύτερη. Βρήκαμε έναν φούρνο εδώ πέρα γιατί δεν φάγαμε πρωινό. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί πέθανα στην πείνα. Και θα πάμε να πάρουμε κάτι για να φάμε. Να συνεχίσουμε το μακρύ ταξίδι μας. Και φυσικά λίγο πριν πάμε στο μπάλος, μπερδέψαμε τις στροφές εδώ πέρα στο GPS. Και τώρα το μαξάκι το κάνω 4x4. Μάμε κάτι μια λακκούπα. Και ναι, όπως καταλαβαίνετε έχουμε μπει μες στα χωράφια. Εξής, τι είναι αυτά εδώ πέρα τα χωράφια? Ρύζι. Όχι, εννοώ. Κάτι φυτεύουν εδώ και είναι σκεπασμένο. Δεν επειδή. Ξεκινήσαν τα καλά τώρα. Και έτσι αποφασίσαμε, επειδή μας βγάζει ότι θέλουμε 37 λεπτά για 10 χιλιόμετρα δρόμο, να επιστρέψουμε πίσω. Βρούμε το σωστό δρόμο και να πάμε από τη σωστή μεριά. Ναι. Εδώ πάμε αριστερά, Εδώ δεξιά πάμε. Σαν να ήρθανε τα μωράκια μου. Ωραίος δρόμος. Δείτε τα! Τα είχαμε δει και πέρσι που είχαμε έρθει. Αχ, μωρέ, μωρέ. Δεν μου απαντάει τώρα. Δεν μου απαντάει κανένα. Approximately 10 hours later. Αγάπης μου! Κοίτα εδώ τι γίνεται, καλέ! Βλέπετε τους μελισσοκόμους. Τέλειο! Πώς κατέβηκε το φορτηγό εκεί κάτω? Σήμερα, όπως καταλάβατε, θα δούμε μόνο τη μια μεριά της διαδρομής. Η άλλη διαδρομή είναι το καραβάκι, το οποίο το βλέπουμε κιόλας που έρχεται προς τα εδώ. Θα πέραμε τις κατσίκες εμείς. Πάντως, αυτή η διαδρομή, όπως καταλάβατε, έχει αρκετό σαφάρι, αρκετά ζώα, αρκετά περίεργα πραγματάκια. Αργείς λίγο παραπάνω στη διαδρομή για να πας, γιατί έχεις να περπατήσεις και με τα πόδια, αλλά μπορείς να κάτσεις όση ώρα θες και δεν σε περιορίζει το καραβάκι. Οπότε αν είσαι φαν της φύσης και φαν του βουνού, μόνο με τα πόδια. Εκεί είναι το καραβάκι πίσω, θα κρυφτεί τώρα, δεν ξέρω αν θα το βλέπουμε. Εδώ πέρα πάντως είναι το πάρκινγκ, πέρσι παιδιά ήταν όλο γεμάτο, όλο, πραγματικά. Και αναγκαστήκαμε να έρθουμε και να το παρκάρουμε
πιο πίσω κάποιες μέλισσες που δείξαμε. Α, παντού. Φέτος έχει πάρα πολλές κατσίκες, Αλέξη μου. Γιατί έτσι? Πάντα έχει στην Κρήτη πολλές κατσίκες. Ναι, εδώ όμως δεν είχε τόσες. Ναι, να έχουμε πιο πολλές. Πέρσι είδαμε μόνο λίγες. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Πάμε λοιπόν, παιδιά, να δούμε το όμορφο μπάλο. Λοιπόν, και κάπως έτσι είναι το πάρκινγκ. Πέρσι, όπως σας είπε, και Θεανό ήταν γεμάτο. Δεν χωρούσε ούτε αμάξι. Και αναγκαστήκαμε να παρκάρουμε πίσω στον δρόμο. Ναι, δεν ξέρω τι ακούγεται πάλι λόγω αέρα. Εκεί πίσω που είναι κενό, είχε γαϊδουράκια, τα οποία τα έπαιρνε και κατέβαινε κάτω. Μπορεί να βρούμε κανένα γαϊδουράκι κάτω, ποιο ξέρει. Pro tip. Καλό είναι να έχετε τα κατάλληλα παπούτσια για να κατέβετε κάτω. Πολλοί το κάνουν με σταγιονάρες, όπως και εμείς. Επίσης έχουν από κάτω. Μάτω στο πόδι. Ναι, χωρίς να ξέρουμε πώς και γιατί. Δηλαδή. Κόκκινο είναι, μην πέσει όμως. Δεν ξέρω τι το καλό έγινε. Σε πονάει. Λίγο με τσούζι. Αλλά δεν ξέρω από πού, δεν μπορώ να το δω. Ξεκινάμε τη διαδρομή μας πολύ καλά. Ακολουθήστε μας στο Instagram γιατί έρχονται κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες. What we do here is go back, 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 back. Like. Μη φύγεις. Ευχαριστώ, Θεέ μου. Το πιάσαμε. Ουφ. Καλά κατεβήκαμε. Πώς θα ανεβαίνουμε πάλι τώρα αυτό. Αγία μου. Βλέπετε εκείνο εκεί πέρα κάπου το σπιτάκι. Τι είναι. Εκεί πρέπει να πάμε και πιο πέρα. Αλλά παρόλα αυτά η Θεά είναι υπέροχη. Και όπως βλέπεις λοιπόν, φτάσαμε. Φτάσαμε και θα βγάλουμε φωτογραφίες. Και άλλες φωτογραφίες. Πέρα τα παιδιά τραβάνε φωτογραφίες. Μια χαρά. Photoshop backstage. Ακολουθήστε Instagram. Δεν ξέρω τι ακούτε. Καθίσαμε εδώ πέρα δίπλα στην πέτρα να κόβει λίγο αέρας για να μας ακούσετε καλύτερα. Μόλις είδαμε και εμείς τώρα στην παραλία. Sorry για το θόρυβο γενικότερα. Να πούμε λίγο κάποια λογάκια τώρα για αυτή την παραλία. Αυτή η παραλία έχει τρομερή τοποθεσία. Είναι πρακτικά για μένα και νομίζω για τους περισσότερους που το έχουν επισκεφτεί οι Μπαχάμες της Ελλάδας. Γιατί τα νερά της είναι καταπράσινα, γαλαζοπράσινα για την ακρίβεια. Είναι πάρα πολύ ρηχά. Το χρώμα είναι μοναδικό, είναι έτσι σαν λιμνοθάλασσα. Υπάρχει πέρα το γαλάζιο και πέρα τη θέα, πραγματικά. Η άμμος είναι λευκή, αλλά και ροζ λόγω των κοχυλιών. Βασικά είναι της Κρήτη αξίζει να έρθει οπωσδήποτε. Πραγματικά, δηλαδή είτε με το καραβάκι, όπως είπαμε, είτε με τα πόδια, αξίζει πάρα πάρα πολύ να έρθείτε. Γιατί θα δείτε τώρα τι ακριβώς εννοούμε και τα νερά και όλα αυτά. Πέρα από αυτό, βέβαια, έχει απέναντι θέα και τη Γραβούσα, αλλά και το νησάκι που είναι εδώ πέρα απέναντι από την παραλία. Παρ' όλα αυτά, έχει και τις αναποδιές του, ρε παιδί μου. Για παράδειγμα, άμα πάρεις τώρα σαγιοναρίτσες όπως πήραμε εμείς και έχεις και κανένα τύχημα όπως βλέπεις εδώ πέρα το αίμα, δες πώς θα γίνουνε. Ολοκένουργιες σαγιονάρες. Ας ελπίζουμε να βγουν, ξέρω εγώ, αλλιώς πάμε για άλλες. Λιγότερα έχει κατ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Δηλαδή, πράγμα που έχεις και δυνατότητα με το καράβι να κάνεις, αλλά νομίζω στη διαδρομή περισσότερο είναι φωτογραφίες. Να κάνεις αρκετές στάσεις για φωτογραφίες από ψηλά, ειδικά. Έχεις πια όλη την παραλία. Αν θες κάτι πιο ξεκούραστο, αξίζει το καραβάκι. Αν θες κάτι πιο περιπετειώδης, έχεις τη διαδρομή με τα πόδια, η οποία και με το αμάξι και με τα πόδια είναι αρκετά περιπετειώδης. Η θάλασσα, να πούμε σε αυτό το σημείο, πριν 3 χρόνια που ήρθαμε, ήταν ζεστή, πάρα πολύ ζεστή. Πέρσι που ήρθαμε ήταν παγωμένη. Τότε θα τη δοκιμάσουμε και θα πούμε τις εντυπώσεις μας λογικά πιο ήρεμα στο τέλος του βίντεο. Παρ' όλα αυτά πάμε να πέσει ένα ωραίο κλιπ με τις χαζομάρες που θα κάνουμε εδώ πέρα. Τι ακριβώς θα κάνουμε, να το δείτε. Και επειδή φυσάει λίγο, λογικά δεν θα έχουμε καλό ήχο. Οπότε απολαύστε το κλιπ. Ουλαλά, η ρόζα μου. Μαγικό. Μην με αφήνετε μόνοι! Τα πίκια δεν μπορώ! Παιδιά, άλλαξα λίγο πορεία για τα παιδιά, γιατί όλα είναι προς τα εκεί. Εντάξει, απαγορεύεται η ρήψη σκουπιδιών, λέει. Και ορίστε τι κάνουνε. Να τα μαζέψουμε. Δείτε τι όμορφη παραλία και τι σκουπίδια ρίχνουνε. Δηλαδή, πραγματικά. Ο Αλέξ θα κάνει το κλασικό του, το Sonic. Σκουπιδιόχειρο. 1, 2, 3!
Και κάπως έτσι αποχαιρετάμε τον Πάλος και παίρνουμε μια μεγάλη και βαθιά ανάσα, γιατί τώρα έρχονται τα δύσκολα. Δεν είναι εύκολο αυτό. Είναι 12 η ώρα και εδώ την ανέβουμε μέσα στη ζέστη. Θα σας πούμε τις εμπειρίες μας στο σπίτι. Αυτό έχω να πω από όλη την εμπειρία να αξίζει με τα πόδια. Και εννοείται θα σας πω και μια εμπειρία για να έχετε και από το καραβάλι. Οπότε πάμε να την ανέβουμε. Approximately 10 hours later. Έλα αγάπη μου, έλα. Έλα, 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 έλα. Καλούλικο. Αγάπη μου, όμορφη. Τι αγάπη μου, τι καλούλα μου. Πού είναι το κορίτσι μας. Έλα. Α, το χαϊδεύετε. Όχι, μου πάτε. Έλα αγάπη μου, έλα. Αλέξ, έρχεται. Αλέξ, έρχεται. Νομίζω ότι έχει στροφή. Oh my god! Κοίτα αυτό πανέβγε ζηλιάρικο, θες να κοιτάξεις, ε! Κοτσομπόλικο είσαι εσύ, μωρέ, κοτσομπόλα είσαι! Και μετά από μία ώρα... Όπως φτάσαμε στα μάξι. Κι άλλος εδώ! Γεια σου αγάπη μου, γεια σου! Κοίτα τη μικρούλη που είναι! Και όπως βλέπετε, ήρθαμε και στο μάξι επιτέλους, μετά από πόση ώρα. Πρέπει να κάνουμε γύρω στη μία ώρα να ανέβουμε. Και είναι γύρω στη μισή ώρα, 40 λεπτά να κατέβεις. Αν δεν βγάλεις πολλές φωτογραφίες, αλλιώς σε παίρνει καμιά ωρίτσα πάλι να κατέβεις. Εντάξει, μπορώ να πω ότι είναι τη δεύτερη φορά λίγο καλύτερα από την πρώτη. Βασικά η διαδρομή αξίζει, γιατί αυτό που βλέπεις κάτω και από ψηλά εννοείται δεν υπάρχει. Είναι μοναδικό. Είναι μια μοναδική εμπειρία που πρέπει νομίζω να τη ζεις αν επισκεφτείς την Κρήτη. Περισσότερο θα πούμε βασικά όταν θα πάμε σπίτι, γιατί καλύτερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε σκάσει. Ίσως ναι, καλύτερα να τα πούμε πάλι σπίτι. Οπότε θα σας αφήσουμε για τώρα, γιατί έχουμε ακόμα μακρύ δρόμο. Έχουμε άλλες 2 ώρες. Ναι. Και ναι, θα τα πούμε σε λιγάκι. Βλέπετε λοιπόν πόσα αμάξια έχουν, έτσι. Γιατί τα παρκέρουν έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δες εδώ στον κρεμό. Πολύ κοντά. Πόπο. Άμα δεν πεις άλλο πάρκινγκ, τι να κάνεις. Και εμείς τις προάλλες το είχαμε παρκάρει. Τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από εδώ, από το πάρκινγκ. Λοιπόν, έχουμε έρθει τώρα στον κήπο, λίγη ώρα μετά. Όπως βλέπετε, έχουμε κατακαεί. Είναι ένας κήπος εδώ πέρα στα Χανιά που έχει διάφορα ζωάκια. Και εντάξει, πέρα από την παραλία, πάμε να σας πάρουμε και την υπόλοιπη μέρα μαζί μας. Γιατί είναι ωραία εδώ πέρα και αξίζει πραγματικά. Οπότε, για να δούμε εδώ τι ζώα έχει. Θες να μας ξαναγήσεις λίγο, να μας πεις τι ζώα έχει εδώ πέρα. Πώς θυμάσαι πριν 5 χρόνια, ξέρω εγώ. Θυμάμαι και τώρα, θυμάμαι τις επάρκειες που να τις. Αλλά γραφεί αναλυτικά εδώ στο πλάι και έχει γραφεί. Βουβόκυκνος. Καναδική χήνα, πρασινοκέφαλη πάπια, πάπια Νότιας Αμερικής και πάπια δρομέας. Τέλειο. Μωρέ, ομορφούλικα είστε. Τι εδώ πέρα είναι η πρασινοκέφαλη νομίζω. Αγάπη μου είσαι. Καημένο, νομίζω θα φάει. Δεν έχω αγάπη να σου δώσω. Και εννοείται έχει και περιστέρια. Και γενικότερα. Είναι πολύ ρέμα εδώ πέρα, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, εμείς έχουμε έρθει στον κήπο σαν κύριοι. Όμως τα παιδιά δεν τους έχουμε ενημερώσει τελικά για τη θάλασσα, αν άξιζε ή όχι. Α, λοιπόν, ναι. Οι μεταβάσεις γενικότερα είναι λίγο περίεργες. Γιατί όπως είδατε, γυρίσαμε σπίτι, κάνουμε μπάνιο, ετοιμαστήκαμε. Καθίσαμε, φάγαμε λίγο μεσημεριανό. Και βγήκαμε έξω να κάνουμε μια βόλτα εδώ πέρα στα Χανιά, στον κήπο. Η θάλασσα ήταν πάρα πολύ ωραία. Να πω την αλήθεια, ήταν μια μίξη με το περσινό κρύο νερό και το πολύ ζεστό νερό που είχε πριν 3 χρόνια. Οπότε ήταν κάτι σε χλιαρό. Κάθε χρόνο κολυμπάμε και από μια διαφορετική μεριά στην παραλία. Σήμερα κολυμπήσαμε κυρίως προς τη μεριά, όχι της λιμνοθάλασσας, από την άλλη μεριά. Αλλά καθίσαμε, όπως είδατε, και στη λιμνοθάλασσα. Σαν παραλία, το πρέιτι για μένα αξίζει πάρα πολύ. Γιατί αν είσαι τύπος που του αρέσει, ρε παιδί μου, να περπατάει και να κάνει, πώς να το πω έτσι, εξορμήσεις πέρα από το κλασικό, πάω σε μια παραλία, κάθομαι στην καφετέρια και φεύγω. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη παραλία είναι ιδανική. Γι' αυτό και έχει τόσο καλές κριτικές και είναι η top 1. Η ομορφιά που έχεις με τα πόδια είναι πολύ μαγευτική. Δηλαδή, μπορείς να βγάλεις άπειρες φωτογραφίες. Θα είναι σαν να είναι ψεύτικες. Πραγματικά, λες και τις πήρες από το ίντερνετ. Είναι πραγματικά για μένα η καλύτερη παραλία που έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Η αλήθεια είναι, όπως είπες, ότι είναι για τους πιο περιπετειώδεις φίλους. Αν θες να νιώσεις λίγο δράση και αν έχεις αντοχή να το κάνεις όλο αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά κουραστικό. Πόσο μάλλον το να γυρίσεις, γιατί χαλαρώνεις τη θάλασσα. Είναι και λογικό. Δηλαδή, μετά από ένα μπανάκι, σε χτυπάει και λίγο ήλιος. Και όπως βλέπεις, έχουμε κατακαεί.
έτσι. Είχαμε, ναι. Κάθε φορά που πάμε τα πόδια, δύο φορές πήγαμε τα πόδια, δύο φορές καίκαμε. Θέλει αντοχή, ρε παιδί μου, το πράγμα, αλλά άμα το καταφέρεις, αξίζει. Δηλαδή, να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή, να κάτσεις κάτω και να δροσιστείς και μετά να ανέβεις πάλι πάνω, πιστεύω ότι αξίζει. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχει πάντα και μια εναλλακτική εκδοχή. Δηλαδή, πάντα μπορείς να διαλέξεις και ένα δεύτερο τρόπο, όπως είναι για παράδειγμα το καραβάκι από την Κίσα μου. Που είναι κάτι πιο ξεκούραστο, κάτι πιο οικογενειακό. Θες να πας, ρε παιδί μου, να σε αφήσει να κάτσεις όλη τη μέρα σου. Κρουαζιέρα, ρε παιδί μου, ναι. Έχει δύο φορές νομίζω την ημέρα κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι είδες, έτσι. Και εκεί θα δεις μια διαφορετική ομορφιά, γιατί εμείς. Εννοείται. Πριν 4 χρόνια, την πρώτη χρονιά, πήγαμε με το καραβάκι. Με αποτέλεσμα να είναι πιο ξεκούραστη η διαδρομή, να δεις και από μια άλλη γωνία τον μπάλου, να τη δεις μέσα από τη θάλασσα. Οπότε και αυτό αξίζει κατά τη δική μου άποψη. Και είναι και η γραμπούσα, μην ξεχνάς. Δηλαδή, αν πας με το καραβάκι, έχεις και συνένα ότι πας στη γραμπούσα, όπου πάνω στη γραμπούσα μπορείς να βρεις τέρμα πάνω στο βουνό, το κάστρο των πειρατών, νομίζω, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν εκεί. Κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά, πριν 2-3 χρόνια που είχαμε πάει. Οπότε, ναι, αξίζει να πας. Βέβαια, τι θα χρειαστείς, γιατί εμείς πάμε τελείως παπούτσια, κάτι σε σπορτέξ, έτσι λίγο πιο πρόχειρα. Μην πάρετε άσπρα μαγιό, ρε παιδί μου, άσπρα ρούχα, γιατί έχει κοκκινόχωμα και. Και αντιλιακό, πολύ αντιλιακό. Ομπρέλες δεν επιτρέπεται, ένα ακόμη αρνητικό, αλλά έχει εκεί πέρα που μπορείς να καθίσεις. Αυτά τα αρνητικά της παραλίας που δεν είναι και αρνητικά, γιατί υπάρχουν εναλλακτικές. Δεν είναι δηλαδή, ας πούμε, ότι έχει χοντρές πέτρες και δεν μπορείς να κολυμπήσεις. Σωστά. Οπότε δεν αλλάζει παραλία. Είναι κάτι το οποίο αφορά εσένα, αν θέλεις να το κάνεις για να διευκολύνεις την πρόσβασή σου στην παραλία. Από την άλλη, τώρα τα θετικά της είναι άπειρα. Νομίζω ότι τα νερά είναι τα μοναδικά σε όλη την Ελλάδα. Μπαχάμες. Μπαχάμες, πραγματικά οι Μπαχάμες. Μία εναλλακτική αυτή της παραλίας επίσης θα μπορούσε να θεωρηθεί και δολιοφονήσει. Και αυτό έχει καλές κριτικές. Ίσως πάμε σε ένα επόμενο βίντεο. Σε ξέρει. Άμα τη άρεσε αυτό. Και δεν έχουμε φύγει για την Κρήτη. Μία επόμενη φορά που θα έρθουμε στην Κρήτη, έχουμε πάει στο Ελαφωνήσι και εκείνο νομίζω είναι στο top 2. Οπότε, αν θέλετε, μην ξεχάσετε να μας αφήσετε ένα σχόλιο. Ξέρουμε να το κάνουμε, ρε παιδί μου. Είστε χειρότεροι παραλία. Οπότε, αφήστε μας ένα σχόλιο, κάντε και subscribe για να ξέρουμε ότι σας αρέσουν τέτοια βιντεάκια. Γιατί τέτοια βιντεάκια ανεβάζουμε. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε να καταλάβετε κάποια πραγματάκια. Κυρίως για προσωπικά την αγαπημένη μου παραλία Ever, που είναι και η καλύτερη παραλία. The Rate, που την έχουν ψηφίσει περισσότεροι δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, αν σου αρέσει και θες να μάθεις περισσότερα πράγματα για το πώς περνάμε, μην ξεχάσει να μας ακολουθήσει στο Instagram. Γιατί, παιδιά, στο Instagram τα βλέπετε όλα μία εβδομάδα και δύο εβδομάδες νωρίτερα. Διότι η επεξεργασία του βίντεο αργεί. Οπότε, καλό είναι να μας ακολουθήσει στο Instagram, γιατί θα ξέρει πού είμαστε, πού θα έρθουμε στην πόλη σου. Ποιος ξέρει, δεν ξέρω. Το σημερινό μπεσίτο θα το αφήσουμε στην Ελένη. Θα το αφήσουμε στην Ελένη, γιατί αυτή η παραλία ήταν μία από τις αγαπημένες της. Οπότε, νομίζω ότι της αξίζει το σημερινό μπεσίτο, την αδερφή μου. Αν θέλετε το δικό σας μπεσίτο, παρόλα αυτά, μπορείτε να αφήσετε ένα οποιοδήποτε σχόλιο από κάτω, να κάνετε subscribe, να λάβετε μέρος για το επόμενο. Τα επόμενα φιλάκια μας. Οπότε αυτό το βιντεάκι μας και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας.